Καλησπέρα και από μένα. Δεν έχω προετοιμάσει κάτι να σας πω, διότι έτσι είμαι. Δεν μπορώ να γράψω κείμενο και να το απαγγείλω μετά. Αυτό μπορώ να πω είναι το ότι περνάμε πραγματικά μία περίοδο η οποία ήταν έως αναμενόμενη. Συντάχθηκα με τον Σταύρο τον Θοδωράκη και την ιδέα του από την πρώτη στιγμή. Παράλληλα είπα το ότι εμένα αυτό που με ενδιαφέρει προσωπικά, επειδή έχουν ελεγχθεί διάφορα, αυτό που με ενδιαφέρει είναι να είμαι ένας καλός δήμαρχος, διότι πιστεύω το ότι η Δήμη είναι το κύτταρο της αναγέννησης του κράτους. Η Δήμη αυτή τη στιγμή είναι ευνοχισμένη κυριολεκτικά, δεν έχουν καμία ουσιαστική, κανένα ουσιαστικό ρόλο στο πώς λειτουργεί η κοινωνία, παρόλο που είναι πιο κοντά από όλους στην κοινωνία. Ο κόσμος τον δήμαρχο φωνάζει αν δεν έχει πετρελό στο σχολείο ή αν δεν είναι καμένη λάμπα ή αν δεν μάζευουν τα σκουπίδια ή η καθημερινότητά του είναι στον δήμαρχο. Και έτσι αυτή ήταν μια πρώτη απόφαση. Παράλληλα, συντάχθηκα με τον Σταύρο τον Θεοδωράκη. Η αντιλήψη μου είναι γνωστό ότι είναι σοσιαλδημοκρατικές. Πίστευα και ήλπιζα ότι η αριστερά στην Ελλάδα θα μάθει από τον Μπερλίνγκουερ, θα μάθει από το πώς προχώρησε η αριστερά, ότι έκανε κάποιες πρόοδους. Εμείς σε αυτή την περίοδο ζούμε έναν εφιάλτη, ο οποίος θυμίζει λίγο κάτι μεταξύ Κούβας και Τσαουσέσκου. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς, ας πούμε. Και μόνο αυτά που λέει ποιος από όλους, ο Υπουργός Παιδείας, να λέει το ότι η αριστεία είναι ρετσινιά και να περάσει ένα νόμο τον οποίο η Διαμαντοπούλου είχε φτιάξει και είχε περάσει ομόφωνα από την, ουσιαστικά από την Αθήνα. Και έρχεται και λέει ότι θα διοικούν οι φοιτητές, δεν ξέρω εγώ τι άλλο λέει. Πάντως εκείνο που είχα πει κάποια στιγμή σε μία, και το είχα πει νομίζω στη Διαμαντοπούλου, έχετε πρόβλημα οικονομικό στα πανεπιστήμια, μπράβο. Εάν έχουν αυτονομία τα πανεπιστήμια και βάλετε όχι τίποτα, 500 ευρώ δίδακτρα στο φοιτητή. Η δωρεά παιδεία είναι ένας τεράστιος μύθος, ένα τεράστιο ψέμα, το οποίο δεν έχει αντίκρισμα. Κανένα απολύτως. Θέλετε να έχουμε καλά πανεπιστήμια, πρέπει να αυξηθούν οι φόροι. Τα λεφτά δεν πέφτουν από τον ουρανό. Κάποιος πρέπει να τα δώσει. Τα πανεπιστήμια έχουν τεράστια προβλήματα και τα οποία δεν λύνονται με τις διαδικασίες του δημοσίου. Δεν γίνεται να γίνει αυτό το πράγμα. Και βέβαια, αντίο Μπολόνια, αντίο δεν ξέρω εγώ τι άλλο, Πίζα και ούτω καθεξής, και ξαφνικά. Και μην νομίζετε, αυτό το πράγμα γίνεται σιγά σιγά. Όλη η ιστορία της διαπραγμάτευσης και τα σχετικά είναι νομίζω ότι είναι ένα άλοθη. Ο Τσίπρας, εγώ είχα ελπίδες αυτόν. Έλεγα, ρε παιδί μου, είναι νέος άνθρωπος, κάπου θα δει τι γίνεται. Αλλά εν τέλει συνειδητοποιώ ότι αυτός είναι Μπολσεβίκος. Έχει μια αντίληψη που μεγάλωσε στη ΚΝΕ και δεν του δίνω άδικο. Μεγάλωσε στη ΚΝΕ, μεγάλωσε στα αμφιθέατρα των Πανεπιστημίων, στις διαδηλώσεις, αυτά στα Κίνα. Δεν χτύπησε ποτέ καρτέλα. Δεν ξέρει τι θα πει μεροκάματο. Και με αυτές τις ιδεολειψίες όλες, πιστεύω είναι πρωτοφανές να ξεκινάει μια διαπραγμάτευση, να μιλάμε με διαφορετική γλώσσα. Οι δικοί μας με τους Ευρωπαίους μιλάνε διαφορετική γλώσσα. Οι Ευρωπαίοι δεν καταλαβαίνουν τι θέλουν οι δικοί μας. Και αλλάζει στον δρόμο, αλλάζει 4-5 φορές την ομάδα των διαπραγματεύσεων και στο τέλος δεν τα λαμβάνει ο ίδιος. Γιατί για να έρθει αύριο και θα δείτε, θα έρθει αύριο και θα πει νικήσαμε, γιατί έχουμε υπογράψει μια συμφωνία που βασίζεται σε πολιτική συμφωνία και όχι στους λογιστές. Να είστε σίγουροι ότι αυτό θα πει. Διότι αυτή είναι η λογική του. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι θα κυβερνήσουν. Πας και βλέπεις τα Υπουργεία και βλέπεις ότι μιλάς με ανθρώπους που έχουν σοβαρές θέσεις, όχι απλά. Κυβερνάνε τη χώρα. Και μιλάς και λες σε καφενείο. Να κάνουμε αυτό, να κάνουμε. Να κάντε το. Πού είστε. Κάντε το. Ποιος σας εμποδίζει να το κάνετε. Λοιπόν, να μην πούμε για τον άλλο το χοντρό. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι η μεγαλύτερη ατυχία που μας έχει προκύψει. Είναι η μεγαλύτερη ατυχία που μας έχει προκύψει. Και για να πούμε τα πράγματα λίγο πιο σοβαρά και να πω λίγο έτσι
ένα wishful thinking, ας πούμε. Το ότι εγώ εύχομαι, παρόλο που δεν το πιστεύω ότι θα γίνει έτσι, εύχομαι να έρθει αύριο ή μεθαύριο, πότε θα είναι ο Τσίπρας, να συγκρουστεί, αν θέλετε, με την ομάδα της Κωνσταντοπούλου, άλλη κυρία περίφημη, να συγκρουστεί με αυτή την ομάδα. Παρόλο που νομίζω ότι κανένας δεν θα θέλει να αφήσει την καρέκλα που κάθισε, αλλά να συγκρουστεί με αυτή την ομάδα, να συγκρουστεί και με τον αυτόν και να βγει σε εκλογές. Να βγει μετά το τέλος του καλοκαιριού, ίσως, διότι δεν είμαι σίγουρος καθόλου ότι το χαρτζηλίκι που θα μας δώσουν τώρα θα τη βγάλουμε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Γιατί χαρτζηλίκι θα μας δώσουν για να μετακινήσουν την όποια κατάσταση για τον αέριο και άντε ξανά πάλι. Ποιος, αγαπητοί φίλοι, θα κάνει τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται? Εγώ είμαι μνημονιακός. Είπα εξ αρχής το ότι το μνημόνιο έπρεπε να το εφεύρουμε στην Ελλάδα και να το εφαρμόσουμε το 1981. Αλλά έρχομαι αυτή τη στιγμή και σας λέω αυτό που είπε πριν αυτός και ο Σταύρος για αυτά που έλεγε ο Πουλατζάς. Το σύστημα δεν μπορεί να τα παράγει παρά μόνο το σύστημα. Δεν μπορεί να βγάλει καινούργια πράγματα. Είναι δυνατόν να βάλεις δημόσιους υπαλλήλους που αυτή τη στιγμή έχουν υψηλές θέσεις μέσα στα υπουργεία κλπ. Ας εξαιρέσουμε ότι υπάρχει και ένα 5-10% που είναι καλοί. Αυτοί να ανατινάξουν το σύστημα το οποίο τους στρέφει. Έκανα μία πρόταση. Γιατί ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετείχε σε ένα πρόγραμμα πιλωτικό με την Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης. Σας βεβαιώ ότι επί Μιχελάκη Υπουργίας, όταν αυτός άλλος αετός ήταν, επέμενε ότι πρέπει σε αυτή τη φάση πρέπει το Υπουργείο να μετέχει ενεργά. Και η δική μας θέση ήταν όχι, το Υπουργείο δεν πρέπει να μετέχει ενεργά. Η ακραία θέση θα ήταν μπορούμε να δώσουμε την αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης εργολαβία στους Εγγλέζους, στους Ιταλούς, στους Δανούς, στους όποιους να είναι. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση όποιος και να έρθει, όποιος και η καλή διάθεση πολιτικός να έρθει, να πει στη δημόσια διοίκηση ελάτε να κάνουμε αναμόρφωση και να το κάνουμε μόνοι τους. Δεν γίνεται δηλαδή. Και σας το λέω από προσωπική εμπειρία και ταλαιπωρία πια μετά από 4 χρόνια στη Δημαρχία. Αυτό το οποίο νομίζω πρέπει να γίνει είναι αφού ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα και νομίζω θα ηρεμήσουν. Δεν θα κλείσουν οι τράπεζες, δεν θα μας αφήσουν να μας φάνε τα σκυλιά. Νομίζω ότι πρέπει πια ήσυχα να καθίσουμε και να δούμε ποια θα είναι η πρόταση. Γιατί πρέπει το ποτάμι να κατεβεί με μια πρόταση. Πρέπει το ποτάμι να κατεβεί με μια πρόταση και να πει εμείς κύριε προτείνουμε αυτό. Και παράλληλα να κάνει τα ανοίγματα που πρέπει να κάνει. Διότι το πρόβλημα που έχουμε με τους Ευρωπαίους είναι ότι οι άνθρωποι δεν μας εμπιστεύονται. Λένε εσείς είστε 2 ομάδες που μαλώνετε σαν τα σκυλιά. Μαζευτείτε, βρείτε μια κοινή άποψη. Τι κάνανε στην Πορτογαλία, τι κάνανε στην Ιρλανδία, τι κάνανε σε όλο τον κόσμο. Ο συμβιβασμός και η συνένεση και το να συζητήσουμε το πρόβλημα είναι άγνωστες λέξεις για μας. Περάσαμε τη λέλα που είπε ο Σταύρος των εθνικοπατριωτών. Περάσαμε τη λέλοπα των πρασινοφρουρών. Περνάμε τώρα τη λέλοπα αυτή. Φτάνει πια. Δηλαδή, και να σας πω και κάτι. Φταίμε εμείς οι ίδιοι. Φταίμε εμείς οι ίδιοι, οι οποίοι πόσα χρόνια έκανε ο αστός, γιατί έχουμε και εκεί πρόβλημα, έτσι. Ο αστός, δεν έχουμε αστική συνείδηση. Ο αστός, ο Έλληνας, να κατεβεί στα πεζοδρόμια, όπως κατέβηκε προχθές και σήμερα και στη Θεσσαλονίκη. Εγώ δεν θυμάμαι, είμαι 73 χρονών και δεν θυμάμαι ποτέ αστούς να κατεβούν και να διεκδικήσουν το δίκαιό τους. Πού είμαστε λοιπόν? Φτωχός και μοίρα του, ξέρετε τι θα πει. Βγαίνουν οι πρασινοφρουροί μπροστά, οι τέτοιοι τώρα πώς τους λένε, βγαίνουν μπροστά και αυτοί κλέβουν την παράσταση. Με απειλές, με εκβιασμούς, με ό,τι θέλετε. Γι' αυτό πρέπει κάποια στιγμή και πολύ σύντομα να καθίσει κάτω το ποτάμι να κάνει αυτή την πρόταση η οποία να είναι συνενετική, να έχει εθνική συνένεση, να έχει και λίγο ΣΥΡΙΖΑ μέσα. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Μα παιδιά, είναι και ορισμένα πράγματα τα οποία δεν είναι κακά. Δεν είναι κακά. Απλώς
ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ιδεολειψίες, έχει καταστάσεις στο μυαλό του, που είναι εκτός πραγματικότητος. Είναι από άλλο πλανήτη αυτά που λένε. Δεν αντιλαμβάνονται. Μα, όταν δεν έχουν ταξιδέψει ούτε στο Λαγκαδά που λέμε στη Θεσσαλονίκη, πώς να αντιληφθούν ότι λειτουργεί έτσι το πράγμα, ας πούμε. Ήτανε που ήτανε το κράτος, ήτανε εχθρικό προς την ιδιωτική πρωτοβουλία. Αυτή από είναι, δηλαδή, ποιος και να έρθει, γιατί να έρθει να κάνει στην Ελλάδα επένδυση. Για να σηκώνουν να το μετροβολάνε. Εδώ είναι, τα έχουν χάσει τόσο πολύ, που ακόμα και το ΣΜΑ, το σταθμό μεταφόρτωσης που κάνουμε στη Θεσσαλονίκη, το μεγάλο σταθμό μεταφόρτωσης, αντιδρούσαν οι ίδιοι. Και λέγανε ότι εδώ θα πέφτουν διοξίνες και δεν ξέρω εγώ τι και θα κάνουν. Και δείχνουν ένα σταθμό μεταφόρτωσης. Και ο προηγούμενος σταθμός που έχουμε στη Θεσσαλονίκη είναι δίπλα στο νοσοκομείο του ΙΚΑ. Θέλετε καλά, ρε παιδιά, επικοινωνείτε με το μυαλό σας, είναι δυνατόν? Τίποτα. Λοιπόν, πάλι για να γυρίσω στο ίδιο, γιατί μπορεί να μιλάμε μέχρι αύριο το πρωί για αυτά τα πράγματα, για τις ατυχίες μας. Εάν δεν καθίσουμε το ποτάμι, το οποίο κατά την ταπεινή μου άποψη είναι η πιο σοβαρή ομάδα σκεπτωμένων ανθρώπων. Να ησυχάσουμε από τη μία πλευρά από τους νεοδημοκράτες, από την άλλη μεριά από τους όποιους απομείναν πασοξίδες, να συμμαζευτούν και οι καλοί πασοξίδες. Γιατί είπαμε, έχει καλούς παντού. Αλλά οι καλοί αυτοί παντού πρέπει, για να είναι πραγματικά καλοί, πρέπει να αντιληφθούν ότι πρέπει να φύγουν από αυτό το σφιχτό αγκάλιασμα που τους έχει είτε η Νέα Δημοκρατία, είτε το Πασόκ, είτε όποιοι άλλοι μείνανε. Λοιπόν, αν δεν καταφέρουμε να μαζέψουμε αυτούς τους ανθρώπους, εγώ είμαι πάρα πολύ ανήσυχος. Είμαι πάρα πολύ ανήσυχος για το πού θα πάμε. Διότι είπαμε, τα λεφτά δεν είναι το πρόβλημα. Θα μας δώσουν το Χαρτζηλίκη σήμερα, θα τη βγάλουμε μέχρι τον Νοέμβριο. Μετά, τι θα γίνει? Πάλι κι άλλο μνημόνιο θα έχουμε. Εάν δεν βρούμε έναν τρόπο να ανοίξει η παραγωγή, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να σωθούμε. Με λεφτά δανεικά, μα κούρεμα να μας κάνουν, όσα κουρέματα και να μας κάνουν, δεν γλιτώνουμε εάν δεν αρχίσουμε να παράγουμε, εάν δεν αρχίσουμε να βγάζουμε δουλειά. Και η δουλειά δεν είναι μόνο να σκάβω στο χωράφι. Δουλειά είναι τα πανεπιστήμια, δουλειά είναι να ανοίξουμε τον πολιτισμό μας, να ανοίξουμε όλα τα σχετικά και έτσι θα προχωρήσουμε. Δεν θέλω να προχωρήσω άλλο, σας ευχαριστώ πολύ.